τις δυνατότητες που έχει η πόλη της Ξάνθης να διοργανώσει μεγάλα αθλητικά events, ανέδειξε το Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ, αρκεί βέβαια να υπάρξει στήριξη από την πολιτεία, σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ Νίκος Νικολόπουλος, κάτι για το οποίο ήδη υπάρχουν σκέψεις ώστε η πόλη να φιλοξενήσει σημαντικά γεγονότα. Σκέψεις υπήρχαν πάντα. Βασική προϋπόθεση είναι η κάλυψη κάποιων εξόδων, που αν δεν τα αναλάβει η πολιτεία ή ο Δήμος, η εθνική ομάδα δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω έλλειψης και κονδυλίων και χρημάτων κτλ. Ή γιατί μπορεί κάποιος άλλος Δήμος να το αποδεχθεί και να το καλύψει. Ελπίζω ότι επειδή και οι ψηλά ιστάμενοι πολιτικοί είδαν την ανταπόκριση του κόσμου, είδαν πόσο αρέσει τον κόσμο, νομίζω ότι θα είναι θετική και σε επόμενη πρόταση. Δεν θέλω να σας την αποκαλύψω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για, όχι σε επίπεδο εθνικών ομάδων ανδρών, για κάτι άλλο το οποίο έχω στα σκαριά, όταν ολοκληρωθεί και εφόσον δοθεί το OK, θα μάθετε. Με αφορμή αυτό όμως ήθελα να πω ότι αυτές τις μέρες, επειδή το μπάσκετ ξαναζωντάνεψε εδώ στην Ξάνθη και επειδή εγώ ήμουν πρόεδρος σε μια ομάδα η οποία διαλύθηκε το 2010, έγιναν διάφορα σχόλια, διάφορες συζητήσεις και άλλα πολλά. Η ομάδα που διαλύθηκε από την πόλη της Ξάνθης διαλύθηκε γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να στηριχθεί και δεν στηρίζονταν ούτε από τον κόσμο ούτε από τις αρχές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Βέβαια, εκείνα τα χρόνια τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Δεν είχαν αυτή την οικονομική, πώς να το πω έτσι, αυτό τα κόστη δεν είχαν πέσει όπως έχουν πέσει τώρα. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν να φύγει αυτή η ομάδα από την Ξάνθη, γιατί διαφορετικά κάποιοι από εμάς θα έπρεπε ή να είμαστε αφαιρέγγυοι ή να ήμασταν στη φυλακή. Αυτό είναι και ο λόγος που η ομάδα έφυγε. Η ομάδα δεν πουλήθηκε. Η ομάδα έφυγε με τη συμφωνία ότι πιθανά χρέη είχε εκείνη τη στιγμή να καλυφθούν από την άλλη ομάδα. Δεν έγινε αγοραπολισία της ομάδας. Έτσι, κάποιες υποχρεώσεις που είχε η ομάδα μεταφέρθηκε στους καινούριους, να το πω έτσι, ιδιοκτήτες της ομάδας. Επειδή λοιπόν αυτό σχολιάστηκε, εγώ σας λέω ότι όσο θα είμαι και όσο θα ασχολούμαι με τον μπάσκετ, πάντα θα με ενδιαφέρει το μπάσκετ στην Ξάνθη. Και αυτές τις στιγμές που μιλάμε έγιναν προσπάθειες για να έρθει μπάσκετ και να υπάρχει μπάσκετ υψηλού επίπεδου στην Ξάνθη. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να οριστικοποιήσω κάτι. Να ξέρετε πάντως και μετά και από αυτό που είδα προχθές, ότι και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση, όπως με έχει διαβεβαιώσει τουλάχιστον ο κύριος Παυλίδης, ο Περιφερειάρχης, προς αυτό το κομμάτι, θα υπάρχει πάντα κάτι που θα γίνεται στην Ξάνθη στα πλαίσια κάποιας διοργάνωσης του μπάσκετ. Να σημειώσουμε ότι καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση του κυρίου Νικολόπουλου για τη φιλοξενία του Διεθνούς Τουρνουά στην Ξάνθη, ο οποίος μάλιστα απευθύνθηκε πρώτα στο Δήμο, από όπου εισέπραξε αρνητική απάντηση για να στραφεί κατόπιν στην περιφέρεια, από όπου υπήρξε και ανταπόκριση. Απευθύνθηκα πρώτα στον κύριο Δήμαρχο Ξάνθης, του ζήτησα αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτού του τουρνουά. Μου είπε όχι και μετά απευθύνθηκα στην περιφέρεια. Ο κύριος Ζαγναφέρης, ερχόμενος σε συνεννόηση με τον κύριο Παυλίδη, αποδέχτηκαν το αίτημα. Μπήκαμε σε κάποιες διαδικασίες, συζητήσεις κτλ. Οριστικοποιήθηκε ότι το τουρνουά αυτό μπορούσε να διεξαχθεί στην Ξάνθη. Από εκεί και πέρα μπήκαμε στη διαδικασία της οργάνωσης. Εμείς ζητούσαμε κάποια πράγματα, επειδή πρόκειται για εθνική ομάδα ανδρών λίγες μέρες πριν από το πανευρωπαϊκό κτλ. Θελήσαμε να έχει κάποιες καλές συνθήκες εδώ στην Ξάνθη στον αγωνιστή. Εν μέρη, κατά μεγάλο ποσοστό, καλύφθηκαν οι απαιτήσεις και τα λοιπά. Σε κάποια άλλα κομμάτια μείναμε λίγο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, φέραμε την εθνική ομάδα στην πόλη, αγκαλιάστηκε και το γεγονός αυτό προκάλεσε, μπορώ να πω, μεγάλη έκπληξη σε πολλούς. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας, φίλοι γνωστοί μας τηλεφωνούσαν βλέποντας και αυτό το γήπεδο κατάμεστο, αλλά και όλη η γενικά ανταπόκριση που έτυχε. Βασική βέβαια προϋπόθεση για τη φιλοξενία του Διεθνούς Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης ήταν και η ύπαρξη του ομιλητήριου, το οποίο διαθέτει την υποδομή που χρειάζεται, αρκεί βέβαια αυτή να αξιοποιείται.